Φίλε και φίλοι του Μπάσκετ και του Γκαζέτα, καλημέρα σα, καλησπέρα σα. Δεν ξέρω τι ώρα θα ακούσετε το συγκεκριμένο podcast. Εμεί πάντω εδώ στο Γκαζέτα, Κωνσταντίνο Μελάγε, Γιώργο Κούβαρη και Αντώνη Καλγαβούρας είμαστε στην ευχάριστη θέση να ετοιμάζουμε βαλίτσε για ένα ακόμα κορυφαίο ραντεβού του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, το Final Four του Βερολίνου, το οποίο φέτο έχει τεράστιο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώ για πέμπτη φορά στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ θα έχουμε διπλή ελληνική εκπροσώπηση και φυσικά προοπτική για τον πρώτο ιστορικό ελληνικό εμφύλιο τελικό. Πέδε, καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. χαίρετε, χαίρετε. Πώ είμαστε και τι βλέπουμε, Πώς και με τι προοπτική βλέπουμε. ταξιδεύουμε. Ε, εντάξει, θα συμφωνήσω ότι η, παρουσία, η ταυτόχρονη παρουσία και των δύο ελληνικών ομάδων αυξάνει την έγκλη του Final Four. Η Λάμψη έτσι κι αλλιώ είναι εκεί σε αυτό το τρίμηνο εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμεί ω Έλληνε και με Ολυμπιακό και με Παναθυνάϊκο έχουμε ακόμα μεγαλύτερη προσμονή, ακόμα μεγαλύτερη πίεση και για τη δουλειά μα και ακόμα μεγαλύτερη λαχτάρα για να γίνει αυτό το πρώτο τζάμπολ την Παρασκευή σε 7 η ώρα και να μπούμε σε διαδικασία παιχνιδιών. Ε, σε αντίθεση με εσά, εγώ πρώτη φορά θα πάω σε κοινό Final <laughs> Four. Ναι, να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι είναι το δεύτερο Final Four στην ιστορία που έτσι όπω είναι το format. Α, για τελικό. Α, πάμε για τελικό. Η πρώτη α, πιθανότητα υπήρχε το 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά και ο Παναγενικό έχασε τον τελικό από τη ΣΕΚΑ και έτσι δεν διαμορφώθηκε το ζευγάρι του τελικού. Απλά για του πιο καινούριου και του πιο, πιο νέου, να πούμε ότι παλιότερα, όταν δύο ομάδε από την ίδια χώρα πήγαιναν στο Final Four, υποχρεωτικά έπαιζαν στον ημιτελικό ναι, γιατί ναι, ναι. ήθελε η Ευρωλίγκα να αποφύγει αυτόν τον εμφύλιο σε τελικό. Αυτό έγινε μέχρι τι αρχέ τη πρώτη τελευταία δεκαετία. Δεκαετία, νομίζω, του, από το 2010 και μετά. Ναι, από ό,τι ναι, δεν θυμάμαι ε. για το και εγώ, πριν. Μην πούμε καμιά χρωμάτια. Όχι, νομίζω στο Βερολίνο ήταν ορισμό το ημιτελικό. Ήταν ορισμό. Ναι, νομίζω ήταν ορισμό. Άρα καλά ήταν το 2010. Ναι, Τέλο πάντων. Ναι. Η ουσία είναι ότι έχουμε ένα σπουδαίο τουρνουά στο οποίο νομίζω ότι και οι τρει μα θα χρησιμοποιήσουμε αρχικά την έκφραση 25% πιθανότητε ε, για κάθε μία από τι ομάδε. Ωστόσο, εγώ προσωπικά, παιδιά, έχω δει τόσα έργα διαφορετικά σε Final Four που νομίζω ότι το λέμε για να είμαστε όλοι μέσα και ε, να μην πέσουμε έξω, άμα πούμε κάποια εξυπνάδα. Να, ναι, ναι, συμφωνώ. Εντάξει, σίγουρα δεν υπάρχει φαβορή. Σίγουρα, μάλλον υπάρχει φαβορή, είναι η Real Madrid. Ενώ ο, τον όρο φαβορή όμω δεν τον χρησιμοποιεί σιγουριά. Δεν, παίζει στο... στοίχημα το βιό σου στη Real Madrid της. σε καμία ομάδα στο Final Four, σε κανένα Final φόρο, όχι μόνο yeah. στο φετινό. Δεν είναι φέτο να σπάσει η παράδοση που θέλει τον πρώτο να το παίρνει. Ο πρώτο το... Να μην το, το, παίρνει. χάνει, χάνει. Σωστά. Ε, ελπίζουμε ναι. ναι, <laughs> 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 γιατί δεν είναι καμία ελληνική ομάδα στην πρώτη θέση. Ναι. Ε, ελπίζουμε ναι. <laughs> ε, η ουσία είναι πάντω ότι ξεκινάμε να ξεκινήσουμε μάλλον με τον πρώτο ημιτελικό. Παναθηναϊκός Φενέρ Μπαχτσέ, ένα ισορροπημένο ζευγάρι στη διάρκεια τη σεζόν. Μια Φενέρ η οποία άλλαξε από τις αρχές Δεκεμβρίου και μετά λόγω της αλλαγή προπονητή και mm -hmm. της έλευσης του για Γιασκεβίτσου ο οποίος όμως απέδωσε κρέντιτ στο Δημήτρη Τουδη για την καλά προπονημένη ομάδα την οποία βρήκε και ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ακριβώς από εκείνο το σημείο και μετά από τις αρχές Δεκεμβρίου Γιώργο Άρχισε να ανεβάζει στροφέ, άρχισε να σκληραίνει την άμυνά του και να δημιουργεί τι προποθέσει ώστε να είναι στην πρώτη τετράδα και να έχει το πλεονέκτημα τη έδρα. Ακριβώ. Κοίτα, ε, πριν από την έναρξη τη σεζόν ο εφικτό ε, στόχο ή αυτό που, που θέλανε να κάνουν στο Παναθναϊκό ήταν να, να επιστρέψουν στα playoff. Έτσι. Δεν υπήρχε λέξη Final Four, ασχέτω αν ο Αταμάν, την πρώτη μέρα που ανέλαβε, στόχο να πάμε στο Final Four, πάρτε τη κτλ. κτλ, Όπω όλοι ξέρουμε. Θεωρώ ότι το παιχνίδι το οποίο άρχισε να αλλάζει το μυαλό του Παναθναϊκού και να κοιτάζει πιο ψηλά ήταν στο Μονακό, με τον τριμπόδο του Γκριγκόνη. Και εκεί που μπήκε η λέξη Final Four από διτήρια ήταν στη Μαδρίτη. Μετά το διπλό στη Μαδρίτη, από εκείνο το σημείο και μετά. Μπήκε η λέξη Final Four ότι πλέον είναι στόχο. Δεν Νομίζω είναι απλά... ότι Το δικαιούνταν και με την εμφάνιση την οποία έκανε. Ναι, ναι, σίγουρα. Μα άνοιξε αυτό το μα, λένε, έδειξε ότι, ότι μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο μπήκε ω ε, στόχο. Ε, δεν ξέρω εσεί αν συμφωνείτε ε, με τη, με το κλισέ που λέμε το δημοσιογραφικό, αυτό που το θέλει πιο πολύ θα, θα το πάρει. Ε, γιατί το λέω αυτό, γιατί συγκριτικά όλε οι ομάδε μεταξύ του. Ο Παναθηναϊκός εντό ή εκτό εισαγωγικών, όπω θέλετε, βάλτε το, είναι από αυτέ τι ομάδε που το θέλει πιο πολύ με νέα του ότι έχει να πάει Final Four 12 χρόνια, έχει να πάρει το Τρόπαιο 13 χρόνια και είναι ουσιαστικά η ομάδα με τη μεγαλύτερη αποχή και από Final Four και από Τρόπαια από τις τέσσερις που θα πάρουν μέρο στο σκάφο. Και στο με Μελήνου, έτσι. τη μεγαλύτερη έλλειψη εμπειρίας θα προσέθετα εγώ, καθώ ο Αταμάν, ο Σλούκα και ο Παπαπέτρου έχουν εμπειρία. Παραστάσει. Ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Να. Αλλάξει. Ο Σλούκα έχει και τις περισσότερες έτσι, σε σχέση με όλου <laughs> Εγώ διαφωνώ. Ε, δεν νομίζω να υπάρχει το θέλω πιο πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, Και στο δεν... λέω, ξέρει, γιατί κουβέντα το βάζω. Όχι, όχι. όχι Όλε οι ομάδε, όλοι οι παίχτε, όλοι οι προπονητέ το θέλουν. Το Εκεί ίδιο. που έχουν φτάσει, δηλαδή. Ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Δεν παίζει ρόλο, δηλαδή. Η αποχή και αυτά. σα ίσα. Που η αποχή μπορεί να είναι ένα μικρό μειονέκτημα για τον Παναθημαϊκό. Γιατί θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον, σε μια ατμόσφαιρα, θα μπει σε μια διαδικασία για πέντε μέρε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο το τρίμερο. Είναι και η μέρα πριν με τη συνέντευξη τύπου, είναι και η μέρα του ταξιδιού και πώ θα τον υποδεχτούν στο αεροδρόμιο του Βερολίνου και όλε αυτέ οι διαδικασιε mm -hmm. που έχει αυτό το τριήμερο, τετραήμερο τη Euroleague. Που είναι πρωτόγνωρο για του ανθρώπου που αναφέρατε πλην Σλούκα, Ανταμάν, Παπαπέτρου. Δηλαδή, αγωνιστικά μιλώντα, ο Καλάθης και ο Παπαγιάννης και ο Ντόρσεϊ και ο Σανλί. Σανλή. Ο Παπαγιάννης έχει πάρει το Final Four νομίζω. Ποτέ. Δεν έχει παίξει Final Four ο Παπαγιάννης. Ποτέ. Όχι, ποτέ. δεν ποτέ. έχει παίξει. Ούτε, πρώτη φορά. Όλοι οι άλλοι λοιπόν τελος πάντων. Η μα Μαρτσέ έχει πιο μπάρου το, πιο μπάρο το Είναι η έκτη συμμετοχή στα τελευταία, στα χρόνια. Από το 2015 και μετά συμμετέχει. Σε Final Four. Το πήρε και μία το 2017. Το πήρε και το 2017. πάει για πέμπτη, για πέμπτη φορά και για τέταρτη συνεχόμενη με τρεις διαφορετικές ομάδες. Ο Καλάθης πέμπτη φορά. Γενικώ έχει εμπειρία. Εγώ γενικά πιστεύω παρα... Πιστεύω και ποντάρω πάρα πολύ στην πνευματική διαχείριση αυτού του τρίτου. Συμφωνώ. Αγωνιστικά Συμφωνώ. Είναι, Συμφωνώ και ημέρας, είναι και θέμα ημέρα, είναι και θέμα ευστοχία, είναι μια βραδιά. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ no είναι. Δύο παιχνίδια νοκάουτ. No ε, δεν σημαίνει ότι η καλύτερη ομάδα θα νικήσει. Αυτό το αυτό που είπε πριν, ότι η, καλύτερη ομάδα, η πρώτη ομάδα τη Ρεγκουλασίου ποτέ δεν mm -hmm. έχει κατακτήσει τη Euroleague. Κατά ψέματα, η Real είναι η καλύτερη ομάδα τη Ευρωλίγκα φέτο. Ε, αυτό δεν την ε, στέφηκε πρωταθλήτρια Νομίζω η πνευματική διαχείριση λοιπόν του τριημέρου Είναι πολύ σημαντική mm. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει Όσο και αν ο Λούκας με τον Αταμάν θα μιλάνε ε, Θα συμβουλεύουν συνέχεια τους ε, συμπαίκτες τους ε, Είναι ένα μικρό μειονέκτημα για τον ε, Παναθηναϊκό να, Μιλώντας... βάλω, να βάλω μια μικρή λεπτομέρεια στην εξίσωση Είναι ότι η Φενέρ έχει τον καλύτερο απολογισμό στα μεταξύ του παιχνίδια με τι ομάδε του Final Four. Τέσσερι νίκε. Στην φετινή κανονική περίοδο. Τέσσερα-δύο. Ναι, ναι. Και, και όλε οι υπόλοιπε ομάδε είναι στο 3-3 και ε, υπάρχει και μία η οποία είναι στο 2-4. Παναγό. 2-4 έχει χάσει. Μία-1-1 με τη Ρεάλ. Ένα Ολυμπιακό. 0-2 με τον Ολυμπιακό. 0-2 με τον Ολυμπιακό και ένα με την Ελλάδα. Ένα Εντάξει, αυτό δεν παίζει ρόλο. Το έμεινε και στα playoff. Δηλαδή και ο Ολυμπιακό. Ο Αντώνη είναι λίγο αριθμολάγνο και το αρέσουν αυτά τα πράγματα. 0-2 με την Παρσελόνα Ολυμπιακό και την απέκλειση. Επίση δεν θυμάμαι Final Four που προκρίθηκαν δύο ομάδες με μειονέκτημα έδρα. Θέλει... είναι σημαντικό ναι. κεφαλιά αυτό τώρα. Πάντω για να μπούμε λίγο και στην, ε, στη συζήτηση για το παιχνίδι, θεωρώ ότι το Φενέρ Παναθηναϊκό είναι ίσω το πιο ισορροπημένο ζευγάρι που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στα τελευταία Final Fantasy Δεν ξέρει, να πού βάζει το φαβόρι, υπάρχει ναι. φαβορία. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκό έχει μια, ένα προβάδισμα στην αμυντική προσέγγιση. Γιατί η Φενέρ δεν είναι μια ομάδα η οποία δίνει τόσο πολλή έμφαση στο αμυντικό κομμάτι. Ε, από την άλλη, το ταλέντο και των α, δύο ομάδων στην επίθεση είναι ε, ε, εξαιρετικό. Ε, από εκεί και πέρα, οι προπονητέ είναι μπάρτο, καπνισμένοι και οι δύο. Ε, Σαφώ ο Αταμάν, έχοντα κερδίσει δύο Ευρωλίγε, ε, έχει ένα προβάδισμα mm -hmm. και στα mind games τα οποία α, χρησιμοποιεί. Ε, θεωρώ ότι θα είναι ξεκάθαρα ε, θέμα ημέρα ε, και για μένα ξεκάθαρα θέμα σλούκα και να Και όχι μόνο. Εγώ έχω κάποια πραγματάκια να πω για το νίμι τελικό. Ε, το πρώτο απ, απ' όλα θεωρώ ότι. και γενικά για το Four και μόνο το νίμι ότι οι ομάδε που στηρίζονται λίγο στο, στο αλέγκρο παιχνίδι, στο, επιθετη, στο πιο ατομικό, σε, ε, στο, ταλέντο, στο, στο ατομικό ταλέντο, ίσως να έχουν ένα τσικ παραπάνω προβάδισμα σε σχέση με. Γιατί επειδή, όπω είπε ο Κωνσταντίνο, είναι μια βραδιά, είναι μια βραδιά, δεν ξέρει τι μπορεί να σου τύχει. Αυτό ενδεχομένω θα παίξει λίγο περισσότερο ρόλο σε σχέση με ένα πολύ καλό στημένο σύνολο όπω είναι το Ολυμπιακό, για παράδειγμα, yeah. που παίζουν μαζί όλα αυτά τα χρόνια. σω να υπάρχει ένα, σου λέω, ένα πολύ μικρό, πολύ μικρό προβάδισμα. Από εκεί και πέρα ε, θέλω να σταθώ εκεί πρέπει να προσέξει πάρα πολύ ο Παναθυμαϊκό. Μπορεί να λένε για του Γκάρ, για τον Καλάθι, να του κόψει τη δημιουργία, για τον Βίλμπεκιν, ξέρω εγώ, τον Κούντουριτ. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθυμαϊκό πρέπει να προσέξει πολύ στα forward. Ειδικά στον Χέι Ντέιβις. και θεωρώ ότι θα παίξει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο ρόλο η παρουσία του Χουάντσο στην άμυνα. Ο οποίο Χουάντσο θα παίξει κανονικά έτσι, όπω και ο Λούκα. Έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που. Απλά ήχαν. δεν έχουν ρυθμό, έχουν καιρό να παίξουν. Αυτό ναι, αυτό ναι. Είναι ένα αστερίσκο αυτό. Είναι ένα ε, και φυσικά ε, θα παίξει όλο και τα σουτ, τα τρίποντα. Θεωρώ ότι τουλάχιστον ζευγάρι παναθυμιακό ε, φενέρ, επειδή είναι δύο ομάδε που στάνουν αρκετά απ' έξω. Το ποσοστό δηλαδή, άμα μια ομάδα έχει 38 και άλλη έχει 20. Θα είναι πολύ μεγάλο το Έχουμε κάπου. και ένα σουτέρ εδώ στην παρέα. Ε, κακά τα ψέματα, το <laughs> πιο κομβικό σημείο στο σύγχρονο μπάσκετ είναι το μακρινό σουτ. Ε, ναι, αλλά πιο κομβικά, ειδικά στην μπροστινή πλευρά του παρκέ είναι. Ναι, ε, στο επιθετικό κομμάτι. Ναι, το ε, ναι. επιθετικό. Εντάξει, <laughs> και οι δύο ομάδε ε, γενικά σου ήταν καλά, αλλά το ημιτελικό είναι ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με τα προηγούμενα 34 τη regular season. Ακόμα και σε σχέση με τα πέντε των playoffs που έδωσαν και οι δύο ομάδες για να φτάσουν στο Βερολίνο. Είναι δύο ομάδες με διαφορετικό, διαφορετική εντελώ φιλοσοφία. Φωνώ. Η μία, α, ο προπονητής της παρεμβαίνει πάρα πολύ στον τρόπο παιχνιδιού. Μιλάω για το Γιασκεβίτσιου και τη Φενέρβαξε. Στην άλλη, Φωστά. ο προπονητής της παρεμβαίνει ε, πολύ λιγότερο αφήνοντας πεδίο δράση. Και ιδίω όταν χαλάει το γλυκό. Εντάξει, όταν χαλάει το γλυκό με στο μάθημα πρέπει να κάνει κάτι ο προπονητή για να παρέμβει πιο επιδραστικά. Ναι. Απλά ο Δαμάν γενικά του αρέσει να δίνει χώρο στου παίκτε, του αρέσει να του δίνει αυτή την ελευθερία κινήσεων. Ε, σίγουρα είναι για μένα πρόβλημα, τουλάχιστον για τον Σλούκα είναι σίγουρα πρόβλημα ο ρυθμός, Γιατί επειδή τον γνωρίζω χρόνια, θέλει πάρα πολύ να έχει ένα. 15 λεπτο, 17 λεπτο αγωνιστικής δράσης πριν από κάποιο παιχνίδι που πρέπει να βγει μπροστά Ήθελε να παίξει και, δύο, το, και, μάτου, δύο το και, δύο προπονήσεις, και δύο προπονήσεις με 5-5 κανονικές. Ναι. Ε, στο θέμα των προπονήσεων δεν ξέρω τι γίνεται, αν προπονείται ή όχι, αλλά θα πάει χωρί παιχνίδι. Και, θυμά, και, θυμάσαι στο μάτς ε, στο Κύπρο Ελλάδος, στο Final Four του Κυπέλλου, που πήγε χωρί παιχνίδι, που ήταν επίση τραυματίας, δεν είχε αποδώσει καλά στο... Είχε κακό Final Eight. Είχε, είχε κακό ναι. 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 Από πω και πέρα από κάτι ακόμα, αν θέλει να κλείσουμε το κεφάλι του Παναθηναϊκού. Yeah. Ε, θεωρώ ότι η Φενέρ είναι η ομάδα που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να την αντιμετωπίσει και να την αναχαιτήσει ο Παναθηναϊκός. Ε, γιατί είναι η ομάδα που παίζει πιο σετ παιχνίδι. Το είσαι αρέσει το 5-5 περισσότερο σε σχέση με το run and gun. Ε, οπότε εκεί θεωρώ ότι θα μπορέσει να έχει λύσεις Αμυντικέ έτσι ώστε να την περιορίσει. Γιατί αντίθετα, όπω είδαμε τη σειρά με τη Μακάμπη, η οποία είναι μια πολύ πιο αλέγκρο ομάδα και που τρέχει συνέχεια και απρόβλεπτη, Εκεί πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό λέω ίσω να μπορέσει να φέρει να το μάτσα μέτρα του τουλάχιστον. Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στο. Όχι πήρε, με. Έχω, ερώ... Α, έχω ερώτηση. Έχω ερώτηση. ερώτηση για τον Γιώργο και για σένα. Η αγάπη του Γιασκεβίτσιου, του Παπαγιάννη και του Καλάθη και τον Παναθηναϊκό είναι γνωστή και αδιαφυσβήτητη. Για πρώτη φορά θα συναντήσουν αυτήν την ομάδα απέναντί του mm -hmm. Θα επηρεαστούν. Καθόλου. Καθόλου, ε. Θεωρώ καθόλου. Και εγώ έτσι Ούτε ο Βαγιάννη. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαγιάννη επηρεαστεί. Εγώ πιστεύω ότι ο Βαγιάννη μπορεί να επηρεαστεί θετικά, όχι αρνητικά. Α, ναι. Ναι, γιατί αν θυμάσαι. Ήταν... Δηλαδή έξτρα κίνητρο ναι, 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 ναι. Αν θυμάσαι, ήταν ο Βαγιάννη πάρα πολύ κομβικό στο μάτσο που κέρδισε η Φενέρ Μπαχτσέ των Παναθουναϊκών στον πρώτο γύρο και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Και mm. κάνει τρομερό παιχνίδι. Ε, ήταν η πρώτη φορά που τέθηκε αντιμέτωπο στον Παναθηναϊκό. Απλά ήταν πολύ νωρί στη σεζόν, αν θυμάμαι Ήταν καλά. πολύ νωρί στην πάση τη σεζόν. Το πιστεύει ο Σάρα, το βάζει. Ναι, και έχει παίξει καλά με τον Σάρα τελευταία. Ναι, έχει παίξει. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει, δεν είναι ευζωμόδουλη όμω. Τώρα γυρίζει. Σωστό. Ναι. Σωστό. σωστή ε, Τώρα, υπάρχει. όσον αφορά τον Καλάθ και τον του, είναι Μπορείς. πάρα πολύ μπαρτοκαπνισμένοι και έμπειροι σε αυτό το επίπεδο. Ξέρουν πολύ καλά να ξεχωρίζουν Ξέρεις, το συνέστημα από το πρέπει μέσα στο παρκέ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα παίξει. Και ο είναι και μεγάλη αλεπού, είδε τι είπε τι προάλλε. Δεν θα αγαπήσω ποτέ άλλο μάζο τον Παναθμαϊκό. Ναι. Ξέρει τι λέει. Κάτω αλλά τώρα. το αισθάνεται. Είναι αλήθεια. Δεν, δεν λέω ότι το αισθάνεται. Από γιατί, τα... γιατί έχει, το, ραγίσει, το το <laughs> έχει, ραγίσει, και το γυαλί και με την Παρσελώνα, με την οποία ήταν πολύ συναισθηματικά δεμένο, αλλά και με τη Μακάμπη. Πάμε τώρα στα... Πάμε, λοιπόν, ελμπιακό. Ελμπιακό. Βάζουμε Ρεάλι. μια άνω τελεία στο Παναθναϊκό Φενέρ, γιατί στο τέλο θα κάνουμε πρόβλεψη. Τι βλέπουμε για τον τελικό ζευγάρι και... τελικού. Λοιπόν, Αυτά μας μαράνε. Ε, και πάμε σε, στο δεύτερο ζευγάρι, το οποίο είναι μια ιστορία που κρατάει σχεδόν 30 χρόνια. Πρώτη φορά βρέθηκαν αντιμέτωποι το 1995 στον τελικό τη Αραγώσα. Ε, μετά ήταν αντιμέτωποι στα playoff του 2009 που πήρε ο Ολυμπιακό στην πρόκληση ε, για το Βερολίνο. Και στη συνέχεια είχε ε, αναμέτρηση στον τελικό του 2013 στο Λονδίνο, ε, με τη φοβερή ανατροπή του Ολυμπιακού από το μείον 17 Βέβαια. και τον τρομερό πανούλι με τα 5 στα 5 τρίποτα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου ενώ στο πρώτο ημικρόνου δεν βλεπόταν. Ε, μετά καπάκι ε, playoff, όπου η Ρεάλ απέκλεισε τον Ολυμπιακό για το Final Four του Μιλάνου πέντε το 2014, σε 5 μάτς που ήταν φωτιά, χορμακιάμο, πραγματικά. Στη συνέχεια μετά συναπάντημα στον τελικό της Μαδρίτης που το πήρε Ρεάλ και φυσικά τον αξέχαστο περσινό τελικό στο Κάουνας που κρίθηκε από το μανταρίνι του Γιούλ. Όσο Λοιπόν, νομίζω ότι η αίσθησή μου είναι ότι έτσι όπως πάνε οι δύο ομάδες στο Final Four λίγο έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Δηλαδή η Ρεάλ είναι στο ρόλο του περσινού Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός στο ρόλο της περσινής Ρεάλ. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν παίζουν τελικό. Να πω κάτι σε αυτό, θα πάρει πάει το λόγο ο Κωνσταντίνο που είναι πιο ειδικό. Ε, διάβασα πριν από λίγο μια σύνδεξη του Ταβάρε στην ΑΣ, ο οποίο είπε το 2022 είχαμε χάσει εμεί από την ΕΦΕΣ το τελευταίο σουτ. Το 2023 είχαμε πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στη, στο Κάουνα και πήγαμε και το πήραμε. Και λέει θεωρείται ότι ο Ολυμπιακό θα είναι ακριβώ στην ίδια μοίρα που ήμασταν εμεί τότε. Δηλαδή, έχασε το κύπελο στο τελευταίο σουτ και θεωρείται ότι φέτο το κίνητο του Ολυμπιακού θα είναι, πάρα πολύ, θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Ναι, με τη μόνη πες, διαφορά. Πες ότι... Το και ο Ολυμπιακό το. Το έκανε δύο φορέ. Το χασί, το τελευταίο σου. <laughs> δύο φορέ. Είμαι τελικό, δεν Θα συμφωνήσω με τον Αντώνη. Οι δύο ομάδε ουσιαστικά έχουν αντικαταστήσει η μία την άλλη. Αν και ο Ολυμπιακό δεν έχει αντικαταστήσει τη Ρεάλ, γιατί η Ρεάλ είχε κάνει καλύτερη πορεία από τη φετινή του Ολυμπιακού πέρυσι. Αλλά σίγουρα η Ρεάλ είχε αντικαταστήσει τον Ολυμπιακό και με το ωραίο μπάσκετ που έπαιξε τουλάχιστον μέχρι και τον τελευταίο μήνα που κατέβασε λίγο την ταχύτητά τη και με την κυριαρχική της παρουσία γενικότερα σε όλη τη διάρκεια και με τον επιβλητικό τρόπο που προκλήθηκε στα play-off αυτό το 3-0. Κακά τα ψέματα. Η Real είναι η καλύτερη ομάδα από τις τέσσερις. Ε, αν μπορούμε να βάλουμε τη λέξη φαβορή στον ημιτελικό είναι η Μαδριλένη. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ όταν μιλάω με παίκτες, έτσι προπονητές στον Ολυμπιακό και αυτά, ε, ο σκληρό, ο δύσκολο, ο κοπιαστικό τρόπο με τον οποίο προκρίθηκαν στο Βερολίνο του έχει προσφέρει μια αυτοπεποίθηση και ταυτόχρονα ένα μικρό μαξιλάρακι ασφαλεία ότι ε, όχι, έχουμε πετύχει το στόχο μα. Δεν, δεν πάει ο Ολυμπιακό για τουρισμό στο Βερολίνο, αλλά δεν θα μα πήγε κανένα τίποτα άμα χάσουμε από την uh, Real στον ημιτελικό. Αντιθέτω, θα έλεγαν πολύ αν έχανα τον για τη φενέρμπαξε στον. Uh, mm -hmm. Οπότε θεωρώ ότι η πίεση είναι ελάχιστα μικρότερη. Εγώ θεωρώ ότι στα αυτά τα οποία είπε ο Κωνσταντίνο θα προσθέσω το εξή. Θεωρώ ότι σίγουρα ο τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε ο Ολυμπιακό στο Final Four α, έχει σκληρίνει και έχει δώσει έξτρα αυτοεπίθεση στην ομάδα α, και με τα δύο break α, στην μέχρι τότε πιο ισχυρή έδρα της Ευρώπης Ευρώπη. Ωστόσο, θεωρώ ότι στα σύν του Ολυμπιακού είναι το γεγονό ότι πάει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Final Four. Έχει δει δύο διαφορετικά έργα ει του τι προηγούμενε σεζόν, με την ήττα στον ημιτελικό από το τρίποντο του Μίσιτς, με την ήττα στον τελικό από το μανταρίνη του Γιούλ. Και ειδικότερα φέτο ήταν μια χρονιά δύσκολη με πάρα πολλά προβλήματα, με πάρα πολλές προσαρμογές, με αστοχίες, με αρχικά, με διορθώσεις μεσούς της περιόδου, με κάποια στιγμή την ομάδα να είναι εκτός πρώτης δεκάδας αν δεν κάνω λάθος σε ένα σημείο και όλο, αυτοί, όλο αυτό το συνολικό turnaround που λένε και οι Αμερικανοί θεωρώ ότι έχει δέσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει και με πολύ μεγάλη εμπειρία πηγαίνοντας σε αυτό το Final Four. Έχει παίκτες μπαρτοκαπνισμένους, έχει παίκτες πεινασμένου και έχει ένα οργανισμό και ένα προπονητή οι οποίοι υπερτερούν σε σχέση με τους υπόλοιπου των τεσσάρων, των υπόλοιπων τριών ομάδων, σε τεχνογνωσία mm -hmm. και θεωρώ ότι αυτό είναι το σύν. Του Ολυμπιακού. Γιατί το πλήν του είναι ότι σε όλη τη διάρκεια τη εφετινή σεζόν έχει δείξει ότι δεν έχει συνέπεια α, στην επίθεση, δεν έχει ποιοτικό τρόπο έβρεση λύσεων α, μπροστά. Και αυτό ήταν α, το κύριο κομμάτι το οποίο τον κρατούσε πίσω και δεν μπορούσε να του δώσει την τεράστια όθηση ώστε να πάρει και πλεονέκτημα έδρα. Κατώντα την τεχνογνωσία και τη σκληράδα που έχει ο Ολυμπιακό αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια από την Ευρώπη και τα Final Four, θεωρώ ότι αν έλεγε κάποιο στην Ρεάλ, ποιο θέλει στον Ιντελικό, τον Ολυμπιακό, τη Φενέρ ή τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα δεν θα υπέλεγε τον Ολυμπιακό. Συφωνώ, Σε αυτό είμαι 100% ε, σίγουρο. Συμφωνώ. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι πρώτη τη assist, καλύτερη επίθεση. Πρώτη στα rebound, πρώτη στα κοψίματα, δεύτερη στα δίποντα, δεύτερη στι βολέ και τέταρτη στα τρίποντα σε όλη την Ευρωλίγα. Η, η Real. είναι τυχαίο. Εντάξει, είναι ένα να... σημαντικό κομμάτι το ανέφερε μέσα στα στατιστικά, νομίζω. Αγωνιστικό στόχο του Ολυμπιακού είναι η άμυνα να μην επιτρέψει ε, τα δίποτα τη Ρεάλ. Ναι. Δηλαδή ο Ολυμπιακό θα θέλει η Real να σου με κάτω από 50% αν γίνεται τα δίποτα. Να, να, κάνω μια ερώτηση. Θεωρείτε, και σου δύο, ότι η απουσία του Ντεκ θα είναι τόσο κομβική για τη Ρεάλ. Προσωπικά νομίζω όχι. Αφενός γιατί έλειπε και πέρυσι και δεν φάνηκε το κενό του. Αφετέρου νομίζω είναι πολύ γεμάτη στα, στο 3-4 η συγκεκριμένη ομάδα. Δηλαδή αν έλειπε κάποιος άλλος παίχτης θα ήταν πιο... Εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση στη συγκεκριμένη θέση η συνολική παρουσία του για Μουσέλε φέτος. Ο οποίο είναι τρομερά επιδραστικός. Έχει και ο Μπουσέλε και ο έκανε τρομερή σεζόν και ο Μούσα. Γενικά τα τριά για τα τεσσάρια τη Ρεάλ αποτελούν τη δύναμή τη γιατί κατά τα ψέματα ο Ταβάρε φέτο δεν κάνει τόσο τρομερή. Όχι, κάνει. Σεζόν. Ναι. Πιο πολύ σεζόν. φαίνεται ο Πουαριέ. Πιο, πιο, πολύ ναι. επιδραστικό είναι ο Πουαριέ. Ο, η Ρεάλ σκοράρει κατά μέσο όρο 85 πόντου. Ο ολυμπιακος Ολυμπιακό ε, δέχεται κατά μέσο όρο 73-73,5 κάτι τέτοιο πού πιστεύετε ότι πρέπει να μείνει να σταματήσει το κοντέρ της Ρεάλ για να υπάρχει πιθανότητα ολυμπιακό από τη στιγμή που θα βάλει και τα τρίποντα να είναι ψηλά στην επίθεση κι αυτός για μένα στα το όρια του Ολυμπιακού εκεί. Σε 73, 75 θεωρώ πολύ δύσκολο να κατέβει Ρεάλ 73 πόντους ναι. Δεν ξέρω, εντάξει, εγώ πιο πολύ κοιτάω τα στατιστικά ανακατοχή, όχι τα συνολικά, γιατί είναι πάντα διαφορετικά τα παιχνίδια. Ε, και εγώ γύρω στου 80 πόντου νομίζω θα έχει τύχη ο ναι. Ολυμπιακό παραπάνω. Θα είναι λίγο πιο δύσκολο γιατί σίγουρα, όπω πολύ σωστά είπε, αντιμετωπίζει μια δυσκολία στην παραγωγή πόντων, ειδικά στην σετ επίθεση. Θα βάλω και εδώ ερώτηση. Θα βάλω και εδώ Θα επηρεαστούν οι πέκτες του Ολυμπιακού Κατά τη διάρκεια του ότι θα έχουν στο μυαλό του το περσινό, χαμένο τελικό κατά τη διάρκεια του φετινού επιτελικού. Εγώ και θα πω αυτό που θα βάλει. Θα έχουν περισσότερο κίνητρο, θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο. Θα του επηρεάσει θετικά όμω, όχι αρνητικά. Δεν θα, δεν θα, θα, θα μπουν μέσα που είναι αι, χάσαμε σοσού. Τώρα αγωνόμαστε να πάμε να κερδίσουμε. Δεν πιστεύω ότι θα του yeah. επηρεάσει έτσι. Λοιπόν, να, να απαντήσω βάζοντα λίγο ίδρικα. Α, για να δούμε. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό, επειδή ξέρει πολύ καλά Κωνσταντίνε και Γιώργο πόσο πολύ επηρεάζεται ο κάθε οργανισμό από τα τους δύο αιώλους, τα πείς, τα Από το αποτέλεσμα <laughs> τη άλλη ομάδα. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα του τελικού θα παίξει ένα ρόλο στο πώ θα βγουν οι ερυθρόλευκοι. Και πιστεύω. Αυτό είναι ανεξαρτήτω αντιπάλου. Ναι, αυτό συμβαίνει πάντα. από εκεί και πέρα όμω σίγουρα θεωρώ ότι. Θα υπάρχει πολύ μεγάλο κίνητρο στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι αυτό το κίνητρο το είδαμε και στο δεύτερο εμίχρονο του αγώνα στη Μαδρίτη. Που ο Ολυμπιακό πήγε να διασυρθεί, πήγε να χάσει κάποια στιγμή, έχανε με συν 20 και το μάτ πήγαινε κατη φορά μέχρι εκεί που δεν παίρνει και ξαφνικά γίνεται ένα κλικ. Βοήθησε πάρα πολύ και ο Παπα-Νικολάου όσο το μάτς και γύρισε το μάτ μέσα σε χρόνο ντετέ, σε σημείο που απείλησε τη Ρεάλ να την κερδίσει και έβαλε 87 πόντου ναι. τελείωσε το ματς 93 93-87. Θεωρώ ότι. Ε, το όνομα της Ρεάλ και γενικώ η προϊστορία που έχει με τον Ολυμπιακό ε, δίνει έξτρα κίνητρο στους παίκτες του οργανισμού ε, και θεωρώ ότι και ο Μπαρτζόκας ε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ θεωρητικός ε, και τακτικιστής ε, σαν προπονητής ε, θεωρώ ότι θα έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά ε, όλα τα τροτά σημεία των ε, Μαδριλένων και ότι ο Ολυμπιακός θα παρουσιαστεί τακτικά πάρα πολύ καλά προετοιμασμένο. Δεν πιστεύω ότι δεν θα παρουσιάσει τακτικά προετοιμασμένη καμία από τι ε, τέσσερις τέσσερι ομάδε. Δηλαδή έχω, θα είναι, ε, είναι διαβασμένε μέχρι και Έχω μια, μια, ένσταση για τη Real, την οποία τελευταία δεν τη βλέπω πάρα πολύ καλά. Γιατί έχει και αρκετά μεταγραφικά θέματα που αντιμετωπίζει. Από πολύ νωρί. Ε, θα μου πει, μπορούν να παίξουν αυτά ρόλα σε δύο, ρόλο σε δύο τόσο σημαντικά μάτσα. Μπορεί και όχι. Αλλά παραδείγματο χάρη, α πούμε, ο, το κεφάλαιο Χεζόνια. Είναι ένα ιδιαίτερο θέμα γιατί ο Χεζόνια είναι Βαλκάνιος. Ε, Και το γεγονός ότι ε, δεν έχει συμφωνήσει με Τριάλ, ε, υπάρχει αυτή η φημολογία που τον φέρνει στον ε, Παναθηναϊκό. Ε, θα υπάρχουν Έλληνες φίλαθλοι πάρα πολύ εκεί στο γήπεδο Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή. Θα υπάρχουν συνθήματα. Ε, ε, ξέρεις ότι επηρεάζεται κι αυτό ιδιαίτερα και για μένα είναι ο πιο κομβικός παίκτη Τριάλ φέτος Είναι βαρόμετρο. Είναι βαρόμετρο του είναι βαρόμετρο. Παπα-Νικολάου πάνω του? Ε ναι, λογικά στην αρχή ναι. Λογικά Παπα-Νικολάου. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για προβλέψεις? Ναι. Λοιπόν... Γιώργος Κούβαρης. Ε, Κυρία, επειδή κάναμε κάποιες προβλέψεις, δεν θα πω κάτι διαφορετικό. Ναι. Ε, εγώ έχω δώσει από την αρχή Παναθηνακός Ρεάλ. Τελικό. Σου θα δίνε? Εγώ έχω δώσει ΦΕΝΕ και εγώ δόση Ολυμπιακό Παναθναϊκό. Ωραία, τρία διαφορετικά. Ε, τρία διαφορετικά. Ναι. Πολύ ωραία. Και τώρα ειστερόγραφο. Ναι. Κούβαρη, θε ε, τον Ολυμπιακό αντίπαλο στον Παναθναϊκό, στον τελικό. Μα πάει τελικό Παναθναϊκό και σε αυτή τη Ωραία. Εσύ, Αντώνη, Καλά, εσύ θε για να όχι για την προβλέψη μου, γιατί θα είναι μία από τι ιστορικότερε στιγμέ. Ή ιστορικότερη στιγμή σε διασυλλογικό επίπεδο για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί για 48 ώρε θα μιλάει όλη η Ευρώπη για τι δύο ελληνικέ ομάδε, γιατί θέλει τεράστια διαφήμιση για το άθλημα που όλοι αγαπάμε. Και εγώ θέλω Ολυμπιακό. Και για 48 ώρε στη Σοβερολίνα θα έχουμε καρδιακά επεισόδια εκεί πέρα από Παθηνακού Ολυμπιακού. Δεν θα ανοίξει τίποτα. Δεν θα ανοίξει μύτη Δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα καρδιακά επεισόδια θα έχουν. Από το άγχο. Από το άγχο. Ναι, Αυτό το οποίο θα γίνει εάν συμβεί αυτό το σενάριο το οποίο το ευχόμεθα είναι ότι από τις 6 7000 που υπολογίζονται αυτή τη στιγμή ότι θα είναι οι Έλληνες στον ημιτελικό είναι ότι το βράδυ του τελικού μπορεί να είναι και 10 ναι, ναι σίγουρα. Πολλά θα ταξιδέψουν και αυθημερών. Ναι. Είτε περάσει ο Ολυμπιακό τελικό, είτε ο Παναθυμιακό, είτε και οι δύο. Θα καεί Θα, θα ταξιδέψουν, ταξιδέψουν αυθημερών. Υπάρχει περίπτωση. Ναι. Άχι, φούλα. Και λοιπόν, πάμε για να κλείσουμε και βαλίτσε. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι σκεφτείτε τώρα το σενάριο από Παρασκευή βράδυ. Πόσο στο full θα είναι οι μηχανέ μα από Παρασκευή βράδυ μέχρι Κυριακή βράδυ. Οι μηχανέ θα είναι στο φουλ, το κινητό μου θα είναι κλειστό να μα Δεν <σχε> υπάρχει <σχε> αυτό το πράγμα, παιδιά, ούτε ω εκατομμύριο. Έχει να παρακολουθείτε την καζέτα, διαβάζετε, θα είμαστε εκεί πέρα να τα φέρουμε τα πάντα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργο Κούβα, ο Κωνσταντίνο ο, ο Αντώνη Καλκαβούρα, με την τεχνική ηχητική επιμέλεια του Νεκτάριου Σταθόπουλου. Ήταν το podcast πριν το Final Four του Βερολίνου. Όλα τα υπόλοιπα επί γερμανικού εδάφου. Να είστε καλά.